Η πρώτη δράση είναι, συμμετείχαμε στην έκθεση του Athens International Tourism στην Expo στην Αθήνα στις 3 έως 5 του Νοεμβρίου. Είναι μια εξαιρετική έκθεση η οποία, στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλοί. Έγιναν περίπου 80 B2B συναντήσεις με tour operators. Είναι μια έκθεση η οποία δίνει έμφαση στον online τουρισμό, τον πολιτιστικό, στη γαστρονομία και στον εναλλακτικό. Είχε έρθει και ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν και ο κύριος Κικίλιας, έγινε μάλιστα η τιμή και στον Περιφερειάρχη να κόψει μαζί με τον κύριο Κικίλια την κορδέλα. Ταυτόχρονα, έξω από το Ζάπιο, είχαμε την έκθεση του Μεγιού, όπου τιμόμενη ήταν η περιφέρεια μας και εκεί παρουσίασαν επαγγελματίες, είχα πάει και εγώ, ήρθαν άνθρωποι από όλα τα μέρη, είδαν τα προϊόντα της Χίου και ήταν μια εξαιρετική, πάρα πολύ καλή, μεγάλη, ωραία δράση. Εν συνεχεία, είχαμε την έκθεση στο Λονδίνο, τεράστια έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία είναι έκθεση η οποία λέγεται World Travel Market. Είναι έκθεση η οποία είναι παγκοσμίου φήμης και έγινε ειδική προβολή των προορισμών της περιφέρειας μας παγκοσμίως. Πρέπει να πω ότι στην έκθεση αυτή βραβευτήκαμε και ειδικότερα η Ικαρία σαν ο καλύτερος αηφόρος προορισμός ψηφίστηκε δηλαδή από τους επαγγελματίες, από τους tour operators και από τους πελάτες τους, αλλά και η Μυτιλίνη ως ο καλύτερος περιπατητικός προορισμός. Αυτή η έκθεση αποτελεί κορυφαίο και παγκόσμιο γεγονός για την ταξιδιωτική βιομηχανία και η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου ήταν μέσα σε stand από το περίπτωτο ΤΙΟΤ και φυσικά φιλοξενηθήκαμε και ευχαριστούμε και τον ΕΟΤ γι' αυτό. Εν συνεχεία, μετά την έκθεση αυτή τη στιγμή στις 18 Αύγουστο ξεκινάει η έκθεση φιλοξένεια της Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί συμμετέχουμε πάρα πολύ έτσι έντονα και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά γιατί θα γίνουν και κάποιες δράσεις, νομίζω ότι θα είναι και ο Δήμος Χίου. Η διαφήμιση του Ισχίου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και των υπολείπων νησιών. Ακολούθως, συμπληρώνω ότι θα υπάρχουν 600 εκθέτες στην φιλοξένεια της Θεσσαλονίκης. Μεγάλος αριθμός. Επίσης, στις 24 με 27 Νοεμβρίου γίνεται το 12ο συνέδριο της Select Tour, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό δίκτυο, δηλαδή ένα δίκτυο ταξιδιωτικών παρακτορών της Γαλλίας. Συμμετέχουν 550 στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων από όλη τη γαλλική επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς εξασφαλίσαμε δωρεάν συμμετοχή από τον ΕΟΤ. Έχουμε στείλει την υπάλληλό μας, η οποία θα βρεθεί εκεί και θα κάνει συναντήσεις. Και οι σύνεδροι θα ενημερωθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα για τους τουριστικούς προορισμούς και ειδικότερα για τους τουριστικούς προορισμούς της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, προχωράμε ακάδεκτοι, πιστεύουμε το καλύτερο, πιστεύω ότι η καινούργια χρονιά θα είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες.